σας φίλες και φίλοι, άλλη μια βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Αυτή τη γλυκιά φθινοπορεινή βραδιά που ζούμε απόψε θα την περάσουμε με έναν τρόπο αξέχαστο. Γιατί αυτά που θα υποθούν φίλοι μου απόψε σίγουρα θα μας καθυλώσουν όλους. Μπορεί να ηχούν απόλυτα επιστημονικά κι όμως νομίζουμε ότι θα μπορέσουν να γίνουν πάρα πολύ εύκολα κατανοητά από όλους και όλες εσάς που θα μας παρακολουθήσετε. Το θέμα μας απόψε είναι αφιερωμένο σε αυτό που λέμε θεωρία του χάους. Τι είναι χάος, τι λέει η θεωρία αυτή, ποιο είναι το φαινόμενο της πεταλούδας, το έχετε ξανακούσει? Αν όχι, θα το ακούσετε και αυτό απόψε. Τι συμβαίνει δηλαδή όταν κάποια θεωρία λέει ότι σε κάποιο σημείο του πλανήτη μια πεταλούδα αποφασίσει να ανοίξει τα φτερά της και να πετάξει, τότε μπορεί αυτό το απλό πέταγμα των πανάλαφρων φτερών της πεταλούδας να δημιουργήσει τυφώνα σε μια άλλη πλευρά του πλανήτη. Απίστευτα πράγματα, καταπληκτικά, τυχαία, δεν νομίζω, γιατί απόψε εδώ είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της πολύ διάσημης έκφρασης, τυχαίο, δεν νομίζω, διάσημος ανά τον κόσμο μαθηματικός, κύριος Ελευθέριος Αργυρόπουλος. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Από ταξίδι έρχομαι, αλλά... Από ταξίδι, αλλά ειδικά για την εκπομπή αφιέρωσε ο κύριος Αργυρόπουλος χρόνο να έρθει με μηχανή, παρακαλώ. Ναι, έχω 300 χιλιόμετρα ταξίδι. Αλλά δεν μου κάνει αίσθηση, κυρία Αργυρόπουλε, γιατί εσείς με τα πόδια έχετε κάνει τη διαδρομή Αλεξανδρούπολης-Αθήνα. Δύο φορές. Και μία φορά Αλεξανδρούπολη-Λάρισα. Έτσι. Επομένως με τη μηχανή τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Πολύ πιο απλά. Αν έτυχε λίγο περισσότερο, θα ήταν ακόμη πιο απλά. Για να μην πούμε, φίλες και φίλοι μου, ότι ο Ελευθέριος Αργυρόπουλος θα μπορούσε κάποια στιγμή να τα βάλει και με τη μηχανή και με τις επιδόσεις της. Γιατί είναι στην πράξη εκείνος ο οποίος έχει αποδείξει ότι όταν χρησιμοποιούμε και εγκυμνάζουμε σωστά το μυαλό μας και το σώμα μας, μπορούμε να κατορθώσουμε θαύματα. Όμως για να μην φύγουμε εκτός. Είναι γεγονός αυτό που είπες, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποια ανθρώπινα όρια βεβαίως που δεν μπορείς να ξεπεράσεις αυτά τα όρια. Μπορείς να βελτιωθείς όταν ασχοληθείς με τον δρόμο των πολύ μεγάλων αποστάσεων μέχρι ένα σημείο. Αναλόγως τις επιδόσεις που είχες, ας πούμε, στο παρελθόν, μπορείς να κάνεις κάποιες επιδόσεις καλύτερες αργότερα. Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε αθλητής έχει κάποια δεδομένα, είναι μία μηχανή, ο κάθε άνθρωπος είναι μία μηχανή και δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα σημείο, την κόκκινη γραμμή, ας το πούμε έτσι. Μπορεί να φτάσει μέχρι ένα πολύ υψηλό σημείο, από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα είναι απαγορευτικά. Δηλαδή, μπορείς να τρέχεις, ας πούμε, για 17 ώρες με 10 χιλιόμετρα την ώρα, να πας από τους Δελφούς μέχρι την Αθήνα. Μπορείς να το κάνεις αυτό και με 11 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά η διαφορά όμως του 1 χιλιόμετρου την ώρα για αυτή την απόσταση είναι τεράστια και χρειάζεται πολύ καλύτερη προπόνηση και πολύ καλύτερες προδιαγραφές προπονήσεως για να φτάσεις να πετύχεις αυτή τη διαφορά του 1 χιλιόμετρου την ώρα. Φαντάζομαι. Όμως, ξέρω, αδειμονείτε να ακούσετε τι θα μας πει ο κύριος Αργυρόπουλος σχετικά με το θέμα της απόψινής μας εκπομπής, την θεωρία του χάους. Όταν λέμε χάος και όταν λέμε η θεωρία που σχετίζεται με αυτό, θα θέλαμε καταρχάς να μας δώσετε έναν ορισμό και να μας εξηγήσετε όσο γίνεται με πιο απλά λόγια τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Όπως είπατε, πρέπει να εξηγήσουμε όσο με πιο απλά λόγια τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί ένας φιλόσοφος έχει πει ότι αν ένας επιστήμον δεν μπορεί να εξηγήσει αυτά που θέλει να πει στον κόσμο με ένα απλό τρόπο για να τον κατανοήσει ο κόσμος, τότε ούτε ο ίδιος τα έχει καταλάβει πραγματικά. Θαυμάσια, το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μπορείς να μεταδώσεις αυτά που έχεις κατανοήσει, αυτά που έχεις καταλάβει από την ανάγνωση των βιβλίων, της φυσικής και των μαθηματικών και άλλων επιστημών, σε ένα κοινό το οποίο δεν έχει γνώση επί του θέματος, δεν είναι τόσο προπονημένο, δεν είναι τόσο προετοιμασμένο να ακούσει κάτι τέτοιο. Καταρχήν, πρέπει να ξεκινήσουμε από την λέξη χάος. Η οποία αποτελείται από το χ, το α, το όμικρον και το σίγμα. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι κάθε γράμμα έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό σύμφωνα με το πυθαγόριο αλφαρυθμητικό σύστημα αριθμίσεως. Έχουμε 27 γράμματα και έτσι το χ αντιστοιχεί στον αριθμό 600, το α βεβαίως αντιστοιχεί στη μονάδα, το όμικρον στο 70 και το σίγμα στον αριθμό 200. Εάν κάνουμε την άθροιση αυτών των τεσσάρων αριθμών, θα λάβουμε ως άθροισμα τον αριθμό 871. Αυτός ο αριθμός είναι λοιπόν ο συνάριθμος της λέξεως χάος.
Τον ίδιο όμως αριθμό έχει και η λέξη ακατανόητον. Διότι το α είναι η μονάδα, το κάπα είναι το 20, το α είναι πάλι η μονάδα, το τάφ είναι το 300, το α βεβαίως το τρίτο είναι και αυτό μονάδα, το νι είναι 50, το όμικρον είναι 70, το ήτα είναι 8, το τάφ το δεύτερο είναι 300 και αυτό, το όμικρον το δεύτερο είναι 70 και το νι είναι πάλι 50. Επομένως το άθεσμα όλων αυτών των αριθμών είναι πάλι ο αριθμός 871. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία των λεξαριθμικών ισοψηφιών, αυτές οι δύο έννοιες, οι δύο λέξεις, το χάος δηλαδή και το ακατανόητο, εφόσον έχουν ακριβώς τον ίδιο ρυθμό, θα πρέπει να συσχετίζονται. Mm. Αυτό λέει η θεωρία. Δεν λέει ότι ταυτίζονται, λέει ότι συσχετίζονται. Δηλαδή δεν εννοούν, κυρία Γυρόπουλε, ότι το χάος είναι κάτι το ακατανόητο. Εννοεί ότι η έννοια ακατανόητο έχει σχέση με την έννοια χάος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι το χάος ο άνθρωπος δεν το έχει εννοήσει, δεν το έχει κατανοήσει, δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς είναι το χάος. Α, μάλιστα. Έτσι. Αυτό ακριβώς θέλει να μας πει αυτή η λεξαριθμική ισότητα ή αλλιώς η λεξαριθμική ισοψηφία. Για παράδειγμα, ένα άλλο παράδειγμα να δώσουμε για να εξηγήσουμε γιατί δεν έχουμε ταύτιση μεταξύ των εννοιών, των σημασιών των εννοιών. Για παράδειγμα, η λέξη κύκλος έχει τον αριθμό 740. Η λέξη ελικόπτερο έχει και αυτή τον ίδιο αριθμό. Ο κύκλος είναι το ίδιο πράγμα με το ελικόπτερο. Θαυμάσιο παράδειγμα. Έτσι, έτσι. Ποιο είναι το κοινό σημείο μεταξύ των δύο εννοιών, των σημασιών των δύο εννοιών? Είναι ότι οι έλικες του κύκλου, του ελικοπτέρου, διαγράφουν κύκλους. Α, μάλιστα. Επομένως, έχουμε τεράστια κοινή σχέση μεταξύ της εννοίας ελικόπτερο και της εννοίας κύκλος. Μάλιστα. Πρέπει να καταλάβουν κάποιοι που επαναλαμβάνουν και λένε ότι ταυτίζεται το ένα με το άλλο στις ισοψηφίες, ότι αυτό δεν στέκει, διότι εάν έστεκε, θα έπρεπε ο κύκλος και το ελικόπτερο να ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Δεν είναι όμως, είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Το ελικόπτερο όμως έχει έλικα ή έλικες οι οποίες διαγράφουν κύκλους με αποτέλεσμα να έχουμε σχέση μεταξύ του ελικοπτέρου και του κύκλου. Άρα μας λέτε ότι όταν έχουμε ισοψηφία δεν έχουμε ταύτιση. Δεν έχουμε ταύτιση των εννοιών. Των εννοιών. Γι' αυτό και έχουμε αποτυχία σε προβλέψεις που έχουν να κάνουν με ισόψηφες φράσεις. Α, όπως? Για παράδειγμα, ορισμένες φορές οι προβλέψεις που έχουν γίνει δεν έχουν παραιτηθεί με τη λεξαριθμική θεωρία. Ναι, ναι. Έτσι, για ναι. να το εξηγήσουμε αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί ορισμένες φορές. Δεν επαληθεύονται. Ναι, και λένε ότι ίσως δεν ισχύει η θεωρία αυτή, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Για παράδειγμα, είχε πριν από 2 μήνες περίπου εμφανιστεί κάποιος φίλος σε κάποιο μεγάλο περιοδικό και είχε γράψει κάποιες προβλέψεις για το Μουντιάλ ότι θα έπαιρνε η χώρα μας στο παγκόσμιο κύπελο. Εάν μελετήσετε όμως αυτές τις φράσεις οι οποίες είχε σχηματίσει, συντακτικώς δεν στέκουν. Η διάλεκτός τους είναι άθλια, με αποτέλεσμα αυτά που έγραφε να μην επαληθευτούν. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει γνώση περί των προβλεπτικών ισοψηφιών και δεν έχει εντρυφήσει στη λεξαριθμική θεωρία, που εγώ ασχολούμαι 25 χρόνια με τον τομέα αυτό, σίγουρα. Δεν μπορεί να πάει να πει ότι θα κάνω μία φράση, μία λέξη, μία πρόταση, ένα λεκτικό τύπο και επειδή θα ισοψηφεί με έναν άλλο, σημαίνει ότι θα επαληθευτεί αυτό το γεγονός. Δηλαδή, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι ένα πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, δηλαδή ποια λέξη κατά την δική σας άποψη δεν ήταν σωστή που επιλέχθηκε από αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν το έδωσε. Κοιτάξτε, η σύνταξη των φράσεων που χρησιμοποιούσε ήταν απαράδεκτη. Γιατί παρατηρώ ότι εσείς όταν εκφράζεστε χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα κατά έναν τρόπο που δεν. Και μάλιστα λυπάμαι για αυτό που έκανε, γιατί έπρεπε να με συμβουλευτεί και όταν τον πήρα τηλέφωνο δεν ανταποκρίθηκε. Και μάλιστα άλλαξε και τον αριθμό του. Γιατί δεν ήθελε να μιλήσει μαζί μου, προφανώς. Θεωρώ ότι δεν είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει αυτά που θα του έλεγα. Μάλιστα. Διότι πήγε να βγάλει την λεξαριθμική θεωρία σκάρτη, ενώ ο τρόπος για να βγάλει την λεξαριθμική θεωρία σκάρτη δεν είναι αυτός. Mm-hmm. Να μην πάμε πολύ μακριά και δούμε ακριβώς πώς τραβάει η ιστορία με όλα τα διαφημιστικά σποτ που προβάλλονται εδώ και μήνες τώρα στην ελληνική τηλεόραση με το τυχαίο δεν νομίζω. Και ούτε λίγο ούτε πολύ έχει γελιοποιηθεί, μπορώ να πω, η όλη κατάσταση. Γιατί νομίζω, από ό,τι μας είπατε και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι είναι τελείως λάθος, τελείως τυχαία αυτά τα νούμερα τα οποία προβάλλονται. Τα νούμερα που έχουν αποδώσει σε αυτή τη διαφήμιση. Έτσι, είναι τελείως άσχετα. Έτσι. Είναι άσχετα, ακριβώς όπως το είπατε, τελείως άσχετα με τους λεξαρίθμους των λέξεων που χρησιμοποιούνται. Μπράβο. Είχα πλησιάσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αυτή τη διαφημιστική καμπάνια και είπαν ότι ίσως θα γινόταν κάποιο διαφημιστικό σποτ στο YouTube ή κάπου αλλού. Τελικά όχι μόνο δεν κράτησαν την πρόσκληση που μου είχαν δώσει, αλλά απέφυγαν να επικοινωνήσουμε και στη συνέχεια μαζί μου. Άκουσα. Με αποτέλεσμα να προσπαθήσουν να γελιοποιήσουν τη λεξαριθμική θεωρία και είναι κρίμα να λένε ότι βασίστηκαν σε ιδέες από την ταινία The Number 23, από ό,τι διάβασα στο διαδίκτυο, ενώ τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί τη φράση
είναι τυχαίο, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο.